το τζάμπολ ανάμεσα στους δύο Αμερικανούς. Με νικητή τον Godfrey θα κρατήσουν οι φιλοξενούμενοι και ο Δίπλαρος θα κατεβάσει την μπάλα. Ο Δίπλαρος άφησε στον Ζακαρίεφ. Ο Δημητρόφ πάει μέχρι το καλάθι και θα φτάσει σε ένα εύκολο lay-up. Αφήνει στον Δημητρόφ. Περιμένει την κίνηση. Περνάει στον Δίπλαρο. Απαραίτητο screen. Ο Τόμος πάνω του σουτάριο. Δίπλαρος για τρεις και φτωχή. Δίπλαρος. Για κουμπάλι πάνω του έρχεται για βοήθεια ο Σάιμον Μιχαήλ. Ανισορροπία στην άμυνα του Κεραυνού και θα το εκμεταλλευτεί η Μπάλκαν με το τρίποντο του Ιβάνοφ. 2-10. Ο Μπεν σουτάρει αμέσως για 2 από τη γωνία. Είναι άστοχος. Το rebound επιθετικό από τον Τόμας που θα σκοράρει 4-10. Έθρος για την επίθεση του Κεραυνού. Ο Μπέλτς, ωραία, σηκώνεται για 2 και σοφαρίζει. 24 όλα. Και ο νεαρός ο Πιστίκοφ θα τον κόψει ο Μπέλτς, ο οποίος φεύγει και σε ευνοιασμό. Ο Μπέλτς στον Άμπελ θα σουτάρει για 3 από τη γωνία. Όχι, επιθετικό rebound από τον Ρόμπινσον. Σηκώνεται, αφήνει την μπάλα στο καλάθι και βάζει τον Κεραυνό μπροστά για πρώτη φορά στο παιχνίδι. 26-24. Πασαλή σηκώνεται με το ταμπλό αστοχή. Επιθετικό rebound όμως ο Κρουμπάλη που θα σκοράρει. 35-26. Η διαφορά ανεβαίνει στους 9. 39-29. Η διαφορά στους 10. Μια καλή άμυνα. 4 δευτερόλεπτα. Ο Δίπλαρος προσπαθεί. Πέρασε η μπάλα. Τέλος χρόνου. Καλή άμυνα από τον Κεραυνό που θα έχει διαφορά 10 πόντων στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Του πήρε το πορτοφόλι πριν. Του έκλεισε τα φώτα τώρα. Κρουμπάλι ξεμαρκάρεται και σκοράρει. 41-29. Αυτό έχει ο Δίπλαρος, οι δύο πόντες σκόρε για την Μπάλκαν. Για τρεις ο Τόμας, μέσα! 44-31. Ρόμπισον και Στυλιανού, για τρεις ο Νίκος, μέσα! Τεράστιο τρίποντο, 54-36. Η διαφορά στους 18, Δίπλαρος. Για τρεις, ευστοχή ο Τόσκοφ. 62-49. Πέρασε στον Ζακαρίεφ, έκανε την προσποίηση. Δίπλαρος στον Ιβάνοφ. Πέρασε στον Σουάρες, αλλά από το lay-up θα σκοράρει. 76-59. Ο Ιβάνο πάει μέχρι το καλάθι, θα φτάσει στο lay-up. 78-61. Ο Μπέρνς περνάει. Και την Μπάλκαν να κάνει την επαναφορά. Θα σουτάρει για τρεις ο Σουάρες. Θα αστοχίσει, τέλος αγώνα. 82-61. Η ομάδα του Κεραυνού θα προκριθεί στη πρώτη θέση της βαθμολογίας στον τέταρτο όμιλο του FIBA Euro Cup. Ο Κεραυνός με 82-61 θα πάρει αυτή τη μεγάλη νίκη, πρόκριση στην επόμενη φάση του FIBA Euro Cup στους 16, εκεί όπου θα σχηματιστεί νέος όμιλος, άλλος όμιλος. Άρα ο Κεραυνός θα έχει ακόμα 6 παιχνίδια να δώσει φέτος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.